όμως τον τήληξε τον άντρα σου και κατάφερες. Δεν είναι ωραία λέξη, τον τήληξε. Με τα πλούτη μου, τα αμύθιτα. Δεν έχω στο όνομά μου τίποτα. Νομίζω στραβώθηκε. Είναι ξεκάθαρα αυτό. Η γενική μου άποψη είναι ότι συνήθως οι άντρες τυλίγουν τις γυναίκες. Εγώ, επειδή έχω πολύ μεγάλη διαφορά με τον σύζυγό μου, είναι λογικό κάποιος να πει ότι τον τύλιξα. Στραβώθηκε, ρε παιδί μου. Βγαίνεις το καλοκαίρι, βγάζεις φωτογραφίες με μπικίνι, είσαι κούκλα, και όμως βάζεις τον αντιπερίσπασμο. Κοιτάξτε και λίγο την κυταρίτιδά μου και λίγο το ένα και λίγο το άλλο. Αυτό είναι άμυνα. Στη φάση που είμαι εγώ τώρα, που είμαι μαμά, είμαι 44, δεν κάνω την ωραία, ίσως λίγο τη χαριτωμένη όσο μπορώ, δεν εκτιμώ και πάρα πολύ το δείτε την ασχήμια μου και πάρτε τη στη μάπα γιατί έτσι γουστάρω να είμαι. Είμαι της ενδιάμεσης κατάστασης ότι όσο μπορώ συμμαζεύομαι. Μία η ώρα πλέον η κουζίνα για δύο. Το κουζίνα για δύο είναι πολύ ευγενικό εκ μέρους του καναλιού που το συνδέει με μένα, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι μια εκπομπή που ανήκει στους παίκτες. Δηλαδή, εγώ εμφανίζομαι πάρα πολύ λίγο. Από τα 42 λεπτά της εκπομπής κάνω μόνο ένα intro. Η αλήθεια είναι ότι ζήτησα μια δουλειά σπικάζ στο νέο κανάλι. Αυτό ζήτησα. Ζήτησα, λέω, έχετε κάτι. Χτύπησε την πόρτα και ναι. Θέλω ναι. Να σπικάρω. Ναι. Θέλω να σπικάρω. Ήθελα να σπικάρω. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ να σπικάρω. Με τον Γιώργη το Λιάγκα τα βρήκατε. Μια μέρα με έβρισε, νομίζω ότι το έκανε γιατί γενικά είναι έτσι σαν χαρακτήρας. Εγώ δεν είμαι έτσι σαν χαρακτήρας. Το ραδιόφωνο και ειδικά ο Χαβαλές του είναι μια πάρα πολύ πειθαρχημένη δουλειά και δεν έχω διανοηθεί να βρίσω άνθρωπο. Και ακόμα και όταν αν έχω κάτι κακό να πω, ο παλιός ο τρόπος που μας μαθαίνει στις εφημερίδες είναι να πεις και κάτι καλό. Η τηλεόραση είχε ένα κομμάτι πάρα πολύ θλιβερό. Μπορεί να κάνεις τηλεόραση, να σταματήσεις να κάνεις τηλεόραση για τους δικούς σου λόγους. Γιατί αποφάσισες να μετακομίσεις στις Σεϊχέλες. Στις Σεϊχέλες, λοιπόν, που θα είσαι δισεκατομμυριούχος, θα βρεθεί μια κυρία και θα σου πει: «Αχ, πού είσαστε, χαθήκατε». Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι κάτι που εγώ δεν θέλω ποτέ να το ζήσω. Είναι ψώνια σου κάνουν τηλεόραση. Είναι ψώνια όλοι οι άνθρωποι που κάνουν κάτι καλά στη ζωή τους. Είτε είναι πυρηνικοί επιστήμονες, είτε είναι ηθοποιοί, είτε είναι παρουσιαστές. Πρέπει να είσαι ψώνιο. Πρέπει να είσαι ένας άνθρωπος που ασχολείται μόνο με αυτό και γουστάρει πάρα πολύ την πάρτη του, το ταλέντο του και την ικανότητά του. Τηλεκριτική. Στην κατηγορία έχουν μπει και άνθρωποι που δεν είναι ακριβώς τηλεκριτικοί. Είναι πάρα πολύ εύκολο να μιλάς για τηλεόραση και με αυτόν τον τρόπο υπάρχουν. Πιστεύω ότι στη δημοσιογραφία υπάρχουν πάρα πολύ καλά παιδιά, εξαιρετικά ταλαντούχοι και ηθικοί άνθρωποι και πολλά κολόπεδα. Και όταν είσαι κολόπεδο, θες να λες τη χοντράδα σου για να γυρνάνε τα κεφάλια και να σε κοιτάνε.